Και οι δουλειές, οι τυχογραφίες είναι των παιδιών. Με τον εκάστοτε εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό. Από δική της πρωτοβουλία ή πώς γίνεται? Επιλέγει το 15 μελές. Περίπου την άνοιξη ξεκινάει αυτό. Ναι. Λοιπόν. Ξέρετε όμως ότι οι καθηγητές σας κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια. Χθες πώς πήγανε? Καλά, καλά. Εντάξει. Ήταν πιο εύκολα ή πιο δύσκολα? Πιο εύκολα. Πιο εύκολα. Ναι, ναι. Σε ένα μήνα που πρέπει να γράψουν τα πάντα, τα πράγματα αφήσω με τα διαμονήσματα, γιατί δυσκολεύονταν πολλά με τις συνδέσεις του. Ναι. Εδώ στην περιοχή. Ήταν πολύ χρήσιμο εργαλείο. Θέλει όμως προσοχή σε ένα πράγμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή βγαίνουμε αρνητικοί, ότι μετά δεν προσέχουμε. Προσέχουμε κανονικά, φοράμε πάντα τη μάσκα μας, προσέχουμε την υγιεινή των χεριών. Βλέπω εδώ έχετε αντισηπτικά, τα έχετε όλα. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να εντοπίζει πιο νωρίς, κυρίως ασυμπτωματικούς. Είστε πάλι μέσα στους μαθητές σας και με τους καθηγητές σας. Είναι το δεύτερο σε συμμετοχή με ποσοστό 92%, παρακαλώ. Ούτε. Ναι, ναι. Στους 6 μήνες την εκπαίδευση. Θα σας τα έλεγα, αλλά μια και ήρθε και η Υπουργό, να ξέρει ότι επέλεξε η κυρία Υπουργός να μπει σε ένα τμήμα, μάλλον η διέστηση, που ήταν και πολύ συνεπές. Μπράβο σας, παιδιά. Είστε. Καλά είστε. Καλά είστε. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά. Πώς είστε. Τι διακόπτουμε, συγγνώμη. Κάνουμε επαναλήψη οδύσσια. Ξεκουραστήκα το Πάσχα. Ναι. Το λεπτοριάστημα. Η εκπαίδευση πώς πήγε? Προχωρούσε κανονικά ήδη? Δεν το κάνουμε δηλαδή. Η εκπαίδευση. Εξοικειωθήκατε? Ναι. Και ήδη προχωρούσε? Κάθε σχολείο σε καλό. Νομίζω ότι δεν την πήγε στο παόλος αυτός ο χρόνος. Μαθητές και εκπαιδευτικούς που μπορεί να είναι χωρίς του ιού και να μην το ξέρουν. Στο συγκεκριμένο τμήμα δουλέψαμε αρκετά και προχωρήσαμε αρκετά πολύ. Σε ικανοποιητικό βαθμό. Πώς πήγε όλη αυτή η περίοδος? Δύσκολα. Μια ημέρα χαράς, μια ημέρα αισιοδοξίας. Τα παιδιά μας, νομίζω το είδατε κι εσείς, ήταν με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους. Πολύ χαρούμενα που επέστρεψαν. Θέλω καταρχήν να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς μας, στους μαθητές μας και στις οικογένειές τους για τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που έχουν καταβάλει όλο αυτό το διάστημα και το διάστημα που τα σχολεία μας ήταν σε αναστολή λειτουργίας της διαζώσης εκπαίδευσης, αλλά και το διάστημα της λειτουργίας με την υποδειγματική τήρηση των μέτρων. Μέρημνά μας είναι τα σχολεία μας να είναι ανοιχτά. Ανοιχτά, με μέτρα ασφάλειας και προστασίας. Έχουμε πλέον δύο ισχυρά εργαλεία που βοηθούν πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Το ένα και το σημαντικότερο είναι ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός, όπως έχετε δει, προχωράει με γοργούς ρυθμούς και αυτό μας βοηθάει στο να ανοίγουμε περισσότερες δραστηριότητες κατόρθα ότι πλέον είναι θωρακισμένο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Και το δεύτερο εργαλείο είναι τα self-test, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος, που μας βοηθάει στο να εντοπίζουμε πιο νωρίς τυχόν κυρίως ασυμπτωματικούς φορείς και έτσι να θωρακίζουμε ακόμα περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα και να σταματάμε τη διασπορά του ιού.
Θα ήθελα λοιπόν να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα χαράς για τη λειτουργία των σχολείων μας. Τα παιδιά μας βρίσκονται πλέον και πάλι στο φυσικό τους χώρο. Οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας επίσης. Εδώ είμαστε για να διασφαλίσουμε τη συνέχιση εκπαιδευτικής διαδικασίας με όρους προστασίας και πρόληψης. Εμείς από την πλευρά μας ως Δήμος έχουμε τα σχολεία μας θωρακίσει όπως πρέπει για την πρόληψη σε σχέση με τον κορονοϊό. Είναι καθαρά, έχουν διενεργηθεί απολυμάνσεις, έχουν γίνει αποψηλώσεις στους χώρους, υπάρχει το υγειονομικό υλικό και ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα να επανέλθουμε στην κανονικότητα και να κυλήσουν όλα ομαλά, ειδικά για τα παιδιά μας.